δώσ' μου το παιδί νερό. Το παίρνει νεκρό το παιδί και το δίνει στον Ηλία. Και τον ανεβάζει το υπέρο απάνω, ο Ηλίας, το ξαπλώνει στο στρώμα που κοιμόταν ο Ηλίας, μόνος του. Και γονατίζει μπροστά στον νεκρό και είπε, προσευχή, και είπε, Κύριε, λέει, στο σπίτι αυτό που συνοικώ, που με φιλοξενεί σήμερα, έφερες μεγάλο κακό και έθανε το παιδί. Σε παρακαλώ να επιστρέψεις την ψυχή του παιδιού. Ελεημοσύνη και εκεί έγινε. Αποτυχία προς τον προφήτη Ηλία. Λοιπόν, δεν είπε όμως, είπε όμως ότι Κύριε έσπερες, λέει, έφερες το κακό, είπε. Ναι. Το Κύριο τόλμησε και είπε. Ναι. Ο προφήτης λέει ότι... Πάνε κόντρα στο παιδό. Ναι, επιστρέψεις το. Αυτό μου δίνεις αυτό που είπε. Δεν ξέρω αν το λέει έτσι. Έτσι το λέει. Αυτό ο Παρπαμίτσο είναι σωστό που είπε όμως ο προφήτης Ηλίας προς τον Κύριο. Ότι έφερες το κακό. Ναι. Ναι, σωστό. Ναι. Για να το πει ο Ηλίας και έγινε. Σωστό είναι. Τι ήταν ο Ηλίας. Αφού πέθανε το παιδί, ήταν κακό. Αυτό πάλι λέει. Παρακάλεσε, λέει, έφερες, λέει, το κακό. Παιδιού, να μην αμφισβητήσετε τη μάνα. Ναι. Ορφανή. Έρμη. Σαν να λέω κάτι να πάθω να πω ότι φταίει ο Κύριος δηλαδή. Δηλαδή, Χριστέ μου, εσύ φταίει ότι πάθαινε. Α, όχι. Δεν το με την έννοια. Έτοτε, όχι Φανάση. Γιατί... Τώρα μπήκαμε στο δρόμο. Μπράβο, λοιπόν. Πήγε ο προφήτης Ηλίας λίγο. Πήγε παντού για να με φιλοξενηθεί και... Άρα παίζει ρόλο ο τρόπος. Μπράβο. Και δεν το άνοιξε κανείς την πόρτα για να του δώσει έστω λίγο κάτι. Και η χείρα αυτή είχε μία κούφτα αλεύρι για το παιδί της αυτό. Και το φύλαγε για να μην πεθάνει. Και προτίμησε να το δώσει πού? Του Ηλία. Του Ηλία. Το και λέει, Κύριε, έκανες κακό σε αυτό. Σε αυτή τη γυναίκα η οποία. Ναι, μπράβο, τώρα ξέρω. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι το είπα εγώ. Έτσι. Γιατί... Δεν το είπε με την έννοια ότι είναι κακός ο Θεός. Γιατί το έλεγε. Γιατί εμείς απλοϊκοί άνθρωποι δεν είμαστε τίποτα προς τον Θεό, έτσι. Συνήθως αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ότι ό,τι παθαίνουμε φταίει ο Θεός. Και το γράφουν και γράφες. Πιστεύω το γράφουν και γράφες. Περί σεισμούς που λέει, δηλαδή παρόλο στους σεισμούς αυτά, αυτοί λέει ευλασίμησαν το όνομα του Θεού. Αντί να πούν δηλαδή, βοήθα Παναγία μας με τι παθαίνουμε, αυτοί λένε ότι φταίει ο Θεός. Και το βλέπουμε αυτό σήμερα. Το μόνο που έχω να πω εκεί, να σου δώσω μία απάντηση λίγο, γιατί κατάλαβα σε ποιο χώρο το πας και με ποιο τρόπο το λες. Οι Άγιοι μας. Αυτό γίνανε και Άγιοι, δεν τυχαία, δεν γίνανε Άγιοι τυχαία. Μπράβο. Γιατί μόνο ειδικά τον πρώτο χρόνο μετά Χριστού που μαρτυρίζανε εκατομμύρια, βλέπουμε από τα πατρικά μας ότι όταν τους πηγαίνανε για το μαρτύριο, πηγαίνανε με χαρά. Με χαρά. Γιατί εμείς όταν μας πάνε κάπου πάμε κλαίγοντας. Μήπως είμαστε ένοχοι, μήπως είμαστε παραβάτες. Μήπως δεν εφαρμόζουμε αυτό που λέει ο Κύριος και πρέπει να πούμε καλά να τα πάθουμε και δεν το λένε. Ακριβώς. Και εμείς λέμε το αντίθετο, διότι παθαίνουμε. Ναι, και έχω να προσθέσω κάτι εκεί, εφόσον να με υπόθηκαν αυτά, για να ακουστεί και εδώ, για να το ακούσουν και έξω από εδώ. Ποιο, στην τηλεόραση κάποιος άνθρωπος, σε μια ηλικία 45 χρόνων περίπου, πριν 1,5 μήνα, 2 περίπου τόσο, έκανε μια κακή πράξη. Πήγε σε μια γριούλα και της έκανε κακό. Της έκανε κακό. Και στο τέλος της έκανε το κακό, το σωματικό, και τη ρισκόδωσε μετά. Μάλιστα. Και τον πιάσανε, τον τραβήξανε για τα δικαστήρια, τον άνθρωπο αυτό, και του βάζουν το μικρόφωνο εκεί, όπως καλή ώρα υπάρχει εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει, γιατί το έκανες αυτό? Και φώναζε, δεν το έκανα εγώ. Μα πού δεν το έκανες εσύ? Εσύ το έκανε. Δεν το έκανα εγώ. Ποιος το έκανε? Ο άλλος μου εαυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πνεύματα καλά και κακά. Ο Κύριος με τον Απόστολο σήμερα μας ξεκαθαρίζει ποιο πνεύμα θέλει για να έχουμε ευλογία στο λόγο μας. Εντάξει, θα είμαστε. Λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, αυτό και τέρμα. Θέλω να διαβάσω όμως λίγο δυνατά για να ακουστεί. Όχι, σε ποιο μέρος ήταν? Εκεί που έχω βάλει το. Ναι, εδώ. Τι λέει εδώ? Πού, εδώ, ερμηνεία του Κύριε Λέσου. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, αγαπητοί,
Θέλω να ακούσετε κάτι, αγαπητά μου αδέρφια, ότι οι πατέρες μας και ειδικά στον Άγιο Όρος μας προτεύουν στη ζωή μας, μέσα αυτή που είναι αναστατωμένη, στα χείλη μας να έχουμε το Κύριε ελέησο. Πλήθος, λέει, από κινδύνους θα ξεφεύγουμε, αλλά το Κύριε ελέησο πρέπει και θέλω να δώσουμε όλοι μας μία προσοχή πώς το θέλουν οι πατέρες μας να το εννοούμε. Έχει μεγάλη σημασία. Αγαπητέ Άγγελε, πες. Ερμηνεία του Κύριε ελέησο. Λοιπόν, από εδώ που λέει συνοπτικά σχολεία. Ναι, ναι, πες, γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό. Δεν είναι πολύ. Και αυτό το μικρό κείμενο που πραγματεύεται με χαριτωμένη απλότητα για τη μονολόγηστη ευχή παραδίδεται από τους συλλέκτες των πατερικών κειμένων της φιλοκαλίας ανωνύμως και μέσα από τις προθέσεις του να βαφτεί και να καλλιεργείται από τον λαό του Θεού η γλυκύτατη νοερά προσευχή. Για να θεμελιώσει δε την αναγκαιότητα της εξητήσεως του Θείου Ελέους ο συντάκτης του μικρού αυτού δοκιμίου ανατρέχει στην εποχή των Αποστόλων που παρέδωσαν την ευχή συμφώνως και προς άλλους διδασκάλους της νοεράς προσευχής. Παρότι περιέχει απόψεις σκηνές πλέον γύρω από την ευχή του Ιησού, όμως στην απλότητα του οικοδομή πίθη κατανήσει με την ιδιαίτερη χάρη του, οπότε και με το αυτό επιτυγχάνεται ο σκοπός των εκδοτών της φιλοκαλίας, ώστε να δικαιούται να ενσωματωθεί σε αυτή. Λοιπόν, να διάβασε την ερμηνεία. Λοιπόν, ο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, και συντομότερα Κύριε ελέησον, από τον καιρό των Αποστόλων χαρίστηκε στους χριστιανούς και ορίστηκε να το λένε ακατάπαυστα όπως και το λένε. Τι σημαίνει όμως τούτο το Κύριε ελέησον, είναι πολύ λίγοι σήμερα που το ξέρουν. Και έτσι φωνάζουν καθημερινά ανωφελώς, αλίμνο και ματέως το Κύριε ελέησον και το έλεος του Κυρίου δεν το λαμβαίνουν γιατί δεν ξέρουν τι ζητούν. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πως ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφού τους σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και υπέμενε τόσα πάθη και σταυρώθηκε και χύνοντας το Πανάγιο αίμα του εξαγόρασε τον άνθρωπο από τα χέρια του διαβόλου, από τότε έγινε Κύριος και εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως και προτού βέβαια σαρκωθεί ήταν Κύριος όλων των κτισμάτων, ορατών και αορατών, ως δημιουργός και ποιητής τους, όμως των ανθρώπων και των δαιμονίων που δεν θέλησαν από μόνοι τους να τον έχουν Κύριο και εξουσιαστή τους, δεν ήταν και αυτός Κύριος τους, ο Κύριος όλου του κόσμου. Ο Πανάγαθος Θεός δηλαδή και τους αγγέλους και τους ανθρώπους τους έκανε αυτεξούσιους και τους χάρισε το λογικό να έχουν γνώση και διάκριση. Γι' αυτό, ως δίκαιος που είναι και αληθινός, δεν θέλησε να τους αφαιρέσει το αυτεξούσιο και να τους εξουσιάζει με τη βία και χωρίς τη θέλησή τους. Αλλά εκείνους που θέλουν να είναι κάτω από την εξουσία και την διακυβέρνησή του, εκείνος ο Θεός και τους εξουσιάζει και τους κυβερνά. Εκείνους πάλι που δεν θέλουν, τους αφήνει να κάνουν το θέλημά τους, ως αυτεξούσιοι που είναι. Για τούτο και τον Αδάμ που πλανήθηκε από τον αποστάτη διάβολο και έγινε και αυτός αποστάτης του Θεού και δεν θέλησε να υπακούσει την εντολή του, τον άφησε ο Θεός στο αυτεξούσιό του και δεν θέλησε να τον εξουσιάσει τυραννικά. Αλλά ο φοβερός διάβολος που τον πλάνησε εξ αρχής δεν έπαψε και έπειτα να τον πλανά, ώστε τον έκανε παρόμοιο στην αναλογία με τα κτίνη, τα ανόητα και ζούσε πλέον σαν ζώο άλογο και ανόητο. Μα ο πολυέλεος Θεός τον σπλαχνίστηκε τελικά και έτσι χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο. Και με το πανάχραντο αίμα του τον λύτρωσε από τις δουλειές της αμαρτίας και διαμέσου του Ιερού Ευαγγελίου τον οδήγησε πώς να ζήσει άρεστα και κατά τον Θεολόγο Ιωάννη μας έδωσε εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού και με το Θείο βάπτισμά μας αναγέννησε και μας ανέπλασε και με τα άχαρτα μυστήριά του τρέχει καθημερινό στην ψυχή μας και τη ζωογονή. Και με έναν λόγο, με την άκρα του Σοφία, βρήκε τον τρόπο να μένει πάντοτε αχωρίστος με εμάς και εμείς με αυτόν, για να μην έχει πλέον καθόλου τόπο σε εμάς ο διάβολος. Ορισμένοι όμως από τους χριστιανούς, ύστερα από τόσες χάρητες που αξιώθηκαν και ύστερα από τόσες ευεργεσίες που έλαβαν από τον Δεσπότη Χριστό, πλανήθηκαν και πάλι από τον διάβολο και εξαιτίας του κόσμου και της σαρκός ξεμάκρυναν από τον Θεό και κατακυρεύονται από την αμαρτία και από τον διάβολο, κάνοντας το θέλημά του. Όμως δεν είναι τελείως ανέστητοι ώστε να μην αισθάνονται το κακό που έπαθαν. Καταλαβαίνουν τα σφάλματά τους και γνωρίζουν την υποδήλωσή τους και δεν μπορούν αυτοί μόνοι τους να γλιτώσουν και γι' αυτό προστρέχουν στον Θεό και φωνάζουν το Κύριε ελέησον.
για να τους εσπλαχνιστεί ο πολυέλειος Κύριος και να τους ελεήσει, να τους δεχτεί σαν τον Άσο το Υιό και να τους δώσει πάλι τη θεία χάρη του και μέσω αυτής να γλιτώσουν από την δουλεία της αμαρτίας, να απομακρυνθούν από τους δαίμονες και να λάβουν πάλι την ελευθερία τους. Για να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να ζήσουν θεάριστα και να φυλάξουν τις εντολές του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι χριστιανοί που όπως είπαμε με τέτοιο σκοπό φωνάζουν τον κύριο Γκέσον, αυτοί θα επιτυχάνουν εξάπαντος και το έλεος του Πανάγαθου Θεού και θα λάβουν την χάρη του να ελευθερωθούν από την δουλεία της αμαρτίας και να σωθούν. Εκείνοι όμως που δεν έχουν είδηση από αυτά που είπαμε, μήτε γνωρίσουν τη συμφορά τους που είναι καταδουλωμένοι στα θελήματα της σάρκας και τα κοσμικά πράγματα, μήτε έχουν ευκαιρία να συλλογιστούν την υποδήλωσή τους, αλλά χωρίς τέτοιο σκοπό φωνάζουν μόνο τον κύριο Γκέσον, περισσότερο. Όποιος όμως δεν ξέρει τίποτα από αυτά που είπαμε, αλλά από συνήθεια μόνο φωνάζει τον κύριο Γκέσον, αυτός δεν είναι δυνατόν να λάβει ποτέ το όλιο του Θεού. Γιατί τα πρωτεύοντα έλαβε πολλές, γιατί και πρωτύτερα έλαβε πολλές χάριτες από τον Θεό, μα δεν τις αναγνώρισε, μήτε ευχαρίστησε τον Θεό που τους έδωσε. Αυτός έλαβε το όλιο του Θεού όταν πλάστηκε και έγινε άνθρωπος. Έλαβε το όλιο του Θεού όταν αναπλάστηκε με το Άγιο Βάπτισμα και έγινε Ορθόδοξος Χριστιανός. Έλαβε το όλιο του Θεού όταν γλίτωσε από τόσους κινδύνους ψυχικούς και σωματικούς και δοκίμασε τη ζωή του. Έλαβε το όλιο του Θεού τόσες φορές που αξιώθηκε να κοινωνήσει τα άχραντα μυστήρια. Έλαβε το όλιο του Θεού όσες φορές αμάρτησε στο Θεό και τον πήκανε με τις αμαρτίες του και δεν εξολοθρεύτηκε. Μήτε τιμωρήθηκε παιδαγωγικά όπως του έπρεπε. Έλαβε το όλιο του Θεού όταν με διαφόρους τρόπους ευεργετήθηκε από το Θεό και δεν το ανεγνώρισε. Αλλά όλα τα λησμόνησε και δεν φρόντισε καθόλου για τη σωτηρία του. Αυτός λοιπόν ο χριστιανός, πώς να λάβει το όλιο του Θεού χωρίς να αισθάνεται και χωρίς να γνωρίζει πως δέχεται τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είπαμε, μήτε να ξέρει τι λέει, αλλά να φωνάζει μόνο τον κύριο Γκέσον χωρίς κανένα στόχο και σκοπό εκτός από μόνη τη συνήθεια. Ευχαριστώ, Αγγίλη. Αδέρφια μου, καταλάβετε, το κύριο Γκέσον είναι μία λέξη, κύριε Γκέσον, αλλά στοιχίζει πολύ στον άνθρωπο που πρέπει να αναθεωρεί πολλά πράγματα και ευεργεσίες από το Θεό που παίρνει. Όταν κατεποντίζεται ο Πέτρος στη λίμνη του Τιβεριάδους εκεί, που τον κάνει στον Κύριο για να πάει κοντά, και άρχισε να καταποντίζεται και είπε «Κύριε σώσε με», λέει. Και αυτό είναι το χέρι του Παντοδύναμος και τον έβγαλε έξω. Ο λιγόπιστε του λέει «Εις τι εδίστασες». Τον είπε ο λιγόπιστε «Γιατί εδίστασες». Μετά το πατερημό θα πούμε το αγιορείτικο κύριε Ελέησον. Επειδή υπόθηκε από τη Θεοκαλία. Πατερημό, ποιος θα πάρει. Πατερημό, ξέρνεις αγιωστήριο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γεννητή της ελιμάς σου στην ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών πρέπει ούσου ενδώσει με τους σημερών και άφησε σε μην τα οφλήματα ημών, ως και η νης αφίε με σωλές ημών. Και μη είσαι ενέγης ημάς πυρός ημών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Σώσον ημάς. Αμήν.